Πάμε όμως πολύ γρήγορα στον αγαπημένο μας τον Κώστα του Ζήνα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα Κώστα. Θέλω να σου πω πόσο χαρά μεγάλη έχουμε που μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα. Ελπίζω σύντομα και διαζώσεις. Βεβαίως, γιατί... διότι έχουμε να κάνουμε πράγματα, τι αλίμονο. Περάσαμε πολλά δύσκολα και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να ξαναγυρίσουμε στις συζητήσεις, στο διάλογο, ακόμη και στις αντιπαραθέσεις, γιατί έχουμε μεγάλα προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Τελείως ανάποδα και εν πάση περιπτώσει τελείως άτσαλα μπαίνω πολύ γρήγορα σε αυτό που τις τελευταίες 4-5 μέρες μας έχει συγκλονίσει, αγαπητέ Κώστα, και αναφέρομαι στην ιστορία της Μόριας. Τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει σε αυτή την ιστορία? Βεβαίως αυτό δεν εξαντλείται ούτε καν σε μια εκπομπή μιας ώρας ή δύο ώρων ή οτιδήποτε, αλλά οι πρώτες μας σκέψεις ποιες μπορεί να είναι, Κώστα? Οι πρώτες μας σκέψεις, οι οποίες είναι βέβαια σκέψεις που υπήρχαν τουλάχιστον εδώ και 6-7 χρόνια, σίγουρα το τελευταίο χρόνο, είναι ότι η Μόρια και όλα αυτά τα ανάλογα στρατόπεδα στα 5 τα νησιά μας αποτελούσαν και αποτελούν ένα τεράστιο στίγμα στο σώμα της Ελλάδας και στη συνείδηση της Ευρώπης. Αυτό το τεράστιο στίγμα λοιπόν, το οποίο το είχαμε ξεχάσει, πρέπει να πω λιγάκι και εμείς ακόμα, το είχαμε... κατά κάποιο τρόπο είχε φύγει από την πρώτη σελίδα των εφημερίδων και επομένως είχαμε θεωρήσει ότι τέλος πάντων υπάρχει μια διαχείριση. Δεν υπήρχε διαχείριση. Νομίζω ότι ενώ η ιστορία μας και η εποχή μας είναι γεμάτη από απρόβλεπτα, από καταστάσεις, από συμβάντα τα οποία ξαφνικά ξεσπάνε και αλλάζουν και εμάς τους ίδιους και το περιβάλλον και τον κόσμο, η Μόρια, αυτό που συνέβη στη Μόρια δεν ήταν απρόβλεπτο. Ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι όταν έχεις κλείσει πριν από λίγους μήνες 25.000, τώρα 13.000 στους τελευταίους 2-3 μήνες ανθρώπους μέσα σε ένα στρατόπεδο που μπορεί κανείς να το παραλληλήσει και με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το απέσιο αυτό έμβλημα του 20ου αιώνα, του κακού 20ου αιώνα, είναι αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια έκρηξη. Και υπήρξε αυτή η έκρηξη. Οδήγησε στη φωτιά. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος άναψε τη φωτιά, ποιος δεν την άναψε. Αυτό που έχει σημασία ήταν ότι δεν είναι δυνατόν 13.000 ψυχές να ζουν σε αυτές τις συνθήκες και μάλιστα μόνιμα, χωρίς καμία προσδοκία να φύγουν. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν και για ολόκληρη τη δημοκρατική Ευρώπη ήταν ένα τεράστιο στίγμα. Τώρα μας βάζει όλους μας μπροστά στις ευθύνες μας. Από ό,τι φαίνεται, η αντίδραση και της κυβέρνησης και της Ευρώπης είναι εξαιρετικά ανεπαρκής και επομένως νομίζω υπάρχει και μεγάλη ευθύνη και στον κόσμο το δημοκρατικό και τον κόσμο της αριστεράς να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε, ας πούμε, για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πραγματικά είναι εξαιρετικά αμήχανη η αντιμετώπιση μέχρι τώρα, ένθεν κακήθεν ενώ και απόξω και από μέσα. Καλά, από μέσα δεν περιμέναμε και πολλά πράγματα. Ήταν σαφής η αντίληψή τους από την αρχή για το πώς θα αντιμετωπίσουν ή δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο υπήρχε, το ξέρανε, αλλά βεβαίως με μηταράκηδες και με τέτοιους απίθανους τύπους δεν πρόκειται να δοθεί όχι λύση, αλλά ούτε καν μπαλώματα. Ναι, ναι. Και δεν είναι ο Μηταράκης, εντάξει, προφανώς και ο Μηταράκης. Καλά, το τυχαία αναφέρθηκε. Ναι, δεν είναι. Είναι η ιδεολογία αυτή. Είναι η ιδεολογία αυτό το οποίο προσπάθησαν οι δεξιές δυνάμεις και οι ακροδεξιές βέβαια στην Ευρώπη να περάσουν τον πολιτικό ανταγωνισμό σε μία μάχη πολιτισμών, σε ένα πόλεμο πολιτισμών. Κυρίως υποτίθεται μεταξύ της δημοκρατικής και χριστιανικής Ευρώπης και του ανελεύθερου και καταπιεστικού Ισλάμ. Εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, δεν μπόρεσε να γίνει και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία νομίζω όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και της αριστεράς κυρίως και ελπίζουμε ότι το ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα, ας πούμε, θα τελειώσει και τυπικά με την καταδίκη του στη δίκη. Και εδώ λοιπόν με τους μετανάστες ήταν η βασική προσπάθεια νομίζω και της δεξιάς και βέβαια της ακροδεξιάς να μας μπολιάσει με αυτή τη λογική ότι κινδυνεύει η παράδοσή μας, η θρησκεία μας, οι πίστες μας, οι αξίες μας από αυτούς τους κατατρεγμένους της γης που ήρθαν εδώ πέρα για να βρουν μια άκρη και μια βοήθεια και μια πρόνοια
στο δρόμο τους βέβαια για άλλα μέρη και ασκώντας απολύτως νόμιμα και τυπικά τα δικαιώματα που τους δίνει το διεθνές δίκαιο και οι διάφορες συμβάσεις. Επομένως δεν είναι δηλαδή προφανώς η διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα της προσφυγικού θέματος και τώρα μετά τη φωτιά στη Μόρια είναι απολύτως ακατάλληλη, απαράδεκτη, αποτυχημένη. Μια ακόμα αποτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους, αλλά πρέπει επίσης να δούμε τι είδους ακροδεξιά ιδεολογία, η νεοδεξιά μάλλον ιδεολογία, το πούμε νεοδεξιά, γιατί αυτό το στοιχείο, ας πούμε, το πρόσφατο του alt-right, της εναλλακτικής δεξιάς, η οποία προσπαθεί να πείσει τους λαούς στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ και δυστυχώς την έχουν υιοθετήσει και σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες, ότι κατά κάποιο τρόπο κινδυνεύει το μέλλον της δημοκρατικής Δύσης, γιατί έρχεται το Ισλάμ να μας κατακτήσει και να αλλάξει, να μας κάνει να αλλοφρονήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο πάντως αντιμετώπισαν ή δεν αντιμετώπισαν όλη αυτή την ιστορία ξεκινάει, νομίζω, αγαπητέ Κώστα, και από το γεγονός του ότι η προεκλογική τους ρητορία ήταν ό,τι έπρεπε για να μην υπάρχει καμιά γωνιά στη χώρα, έστω και με ανοχή να υποδεχθεί πρόσφυγες, ενώ στην ενδοχώρα. Το καλλιέργησαν με τέτοιο τρόπο, ώστε πια τους γύρισε μπούμεραγκ ακόμα και αυτή η δυνατότητα, ακόμα και για τα ασυνόδευτα, ακόμα και για την φοβερή και τρομερή λέξη της αφομοίωσης του να πάνε τα μικρά παιδιά στα σχολεία κτλ. Πλέον ακόμα και αυτά ακούγονται τρομακτικά για τα συντηρητικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων τους ανά την Ελλάδα. Έχεις απολύτως δίκιο και εδώ πέρα γυρίζοντας πάλι σε ένα γενικότερη ιδεολογία αυτού του χώρου βλέπουμε την βασική του αντίφαση από τη μία πλευρά. Ορίεται και ομνεί στην Ευρώπη. Θυμάσαι το «Μένουμε Ευρώπη» τότε, το 2015. Βεβαίως, μην τυχόν και ναι. Μετακινηθεί η χώρα. Με το όχι, είμαστε αντι-Ευρωπαίοι. Έτσι. Θέλαμε είτε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρώπη, πιθανόν, ως γεωγραφική χώρα, παρότι εμείς δώσαμε και το όνομα. Ναι. Η ελληνική παράδοση, ενώ η ελληνική γλώσσα. Το όνομα, Κώστα, μισό λεπτό. Το όνομα υπάρχει αποκλειστικά στους ποντίους. Το όνομα Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που θέλαμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Αυτή ήταν του «Μένουμε Ευρώπη». Και παρότι «Μένουμε Ευρώπη» σημαίνει ότι αποδέχεσαι μερικές βασικές αξίες του διαφωτισμού. Και δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν στον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς προφανώς άνθρωποι που τις πιστεύουν αυτές. Δηλαδή τις βασικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Αυτός είναι ο διαφωτισμός, αν το βάλουμε στο πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Και ταυτόχρονα όμως υπήρχε αυτή η άλλη δυνατή φωνή, η οποία, όπως είπες, επικράτησε και στην προεκλογική καμπάνια, αλλά και τα προηγούμενα 4 χρόνια. Όχι μόνο την καμπάνια, από τα περίφημα με την κυρία Τασία, τις επιθέσεις στο Μουτζάλα, τις επιθέσεις οποτεδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κομμάτι του DNA του, έχει την υποστήριξη των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών και έμπαινε μπροστά να υποστηρίξει και αυτούς τους ανθρώπους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, άλλες κατηγορίες που υφίστανται διακρίσεις και επιθέσεις στην κοινωνία μας. Λοιπόν, αυτοί εγκατέλειπαν λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό τους πρόταγμα και με μια έννοια, ας πούμε, ακόμα και την παράδοσή τους, ας πούμε, είναι κομμάτι και της δεξιάς η λογική αυτή του φιλελευθερισμού, της κέντροδεξιά. Την εγκατέλειπαν για αυτή την ακροδεξιά, για αυτή τη λογική του κράτους και του λαού σκατζόχυρου, ο οποίος πρέπει να κλείνεται, να γίνεται ένα φρούριο. Να βάζει φραγμούς παντού, ακόμα και στη θάλασσα, αυτά τα γελία, ας πούμε, για να μπορούμε να κρατάμε μέσα τι, τη ψυχή, τη ζωή μας, την παράδοσή μας. Πράγματα τα οποία ακριβώς δείχνουν, νομίζω, μια ιδεολογία η οποία βρίσκεται μέσα στη φάση της και ελπίζω ότι έχει αρχίσει σιγά, θα αρχίσει σιγά-σιγά να υποχωρεί. Η εικόνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να την δούμε λίγο, ξεκινώντας ενδεχομένως από την Μεγάλη Βρετανία, Κώστα, σε σχέση με αυτό το κλίμα το οποίο διαχέεται. Βεβαίως, να
Πριν πεις κάτι, να πω ότι υπάρχει και μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 60 πόλεις έχουν υπάρξει ογκωδέστατες συγκεντρώσεις για την ιστορία της Μόρια στη Γερμανία. Πού? Στη Γερμανία. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Μου δίνεις μια, νομίζω, πολύ καλή πάσα. Εσύ ως Ολυμπιακός, ας πούμε, σαν το Δελικάρι. Έτσι, έτσι. Προχθές που συζητούσαμε. Λοιπόν, μου δίνει μια πολύ καλή πάσα και με κάτι που είπες λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι ζούμε σε μια σύνθετη εποχή. Εγώ θα έλεγα ότι ζούμε, αν γενικεύσουμε λιγάκι, αυτές τις συνεχείς κρίσεις με τις οποίες έχουμε ζήσει χοντρικά από το 2000 και μετά. Αν τις γενικεύσουμε λοιπόν την εικόνα, νομίζω ότι ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια περίοδο αστάθειας και βεβαιότητας και στην εσωτερική πολιτική των κρατών, κυρίως των ευρωπαϊκών για τα οποία μιλάμε τώρα, αλλά βέβαια και στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτή η περίοδος νομίζω είναι ένας ιστορικός κύκλος, ο οποίος υποτίθεται ξεκίνησε στις αρχές του 21ου αιώνα, ονομάστηκε η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Μια παγκόσμια τάξη η οποία μετά την, υποτίθεται, την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλισμού θα ήταν μια παγκόσμια τάξη ειρήνης από τη μια πλευρά. Θα μπαίναμε στη λογική της αιώνιας ειρήνης, ας πούμε, που είχε υποσχεθεί ο Εμμανουέλ Καντ, ο ιδρυτής του φιλελευθερισμού, και με νόμους, με καθαρούς κανόνες που θα ίσχυαν στην διεθνή σκηνή, στο διεθνές δίκαιο, στην διεθνή πολιτική, στη δε εσωτερική σκηνή, δηλαδή στην εσωτερική πολιτική, με την συνεχή μείωση της δύναμης της κυριαρχίας των κρατών και των κυβερνήσεων και του περάσματος, της μεταφοράς εξουσιών και δυνατοτήτων που είχαν οι εθνικές κυβερνήσεις προς υπερεθνικούς οργανισμούς, σε εμάς βέβαια χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημιουργία μιας, θα το λέγαμε, ας πούμε, παγκόσμιας κοινωνίας, στη δικιά μας περίπτωση ευρωπαϊκής κοινωνίας, Ευρωπαίων πολιτών με συγκεκριμένα δικαιώματα, κάποιες υποχρεώσεις και με μια συνεχή, κατά κάποιο τρόπο, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και αύξηση ενδυνάμωση της συνοχής. Όλα αυτά τελειώσανε. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε προς τα που θα πάμε, αλλά νομίζω ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και εκρήξεις, τεράστιες αντιστάσεις που ξεκινήσανε βέβαια ήδη μετά το 2008 στην Ευρώπη. Μπήκαμε δηλαδή παράλληλα με τη νέα παγκόσμια τάξη σε μια εποχή αντιστάσεων, όπως το είδαμε και στην Ελλάδα το 2011, το 2012 κτλ. Και αυτό ξαναγυρίζει, διότι αυτό το οποίο έχει συμβεί, και να τελειώσω εδώ πέρα για να μην κάνουν τα και διάλεξη, ας πούμε, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ενώ όλοι παραδέχονται ότι άλλαξε ο τρόπος της κοινωνικής αναπαραγωγής, η εργασιακή διαδικασία έχει αλλάξει. Φύγαμε από τη λογική του φορτισμού των μεγάλων εργοστασίων, εργοταξίων, τη συγκέντρωση της εργασίας με την ανάλογη πολιτική εκπροσώπηση που ήταν τα μεγάλα μαζικά κόμματα, τα πυραμιδωτά κόμματα με τον ηγέτη και τις ηγετικές ομάδες μέχρι τη μάζα, όπως λεγόταν, των μελών. Ενώ λοιπόν φύγαμε, και όλοι παραδέχονται ότι φύγαμε από την εργασιακή διαδικασία της προηγούμενης βιομηχανικής περίοδου με τη νέα υποτίθεται περίοδο βιομηχανική που μπαίνουμε, δεν έχει γίνει η ανάλογη νομίζω να λύσει και δεν έχει γίνει μια κατανόηση ότι αυτό οδηγεί σε μια αλλαγή, σε μια υγροποίηση και σε μια συνεχή διάλυση όλων των βασικών άλλων κοινωνικών και πολιτικών και θεσμικών φαινομένων. Όπως και τη δικαιοσύνη που ανέφερες πριν, αλλά αυτό μας ανοίγει σε άλλους χώρους. Έχουμε επίσης μια περίοδο λοιπόν που οι παλιοί θεσμοί, οι παλιοί οργανισμοί, όπως και τα κόμματα παραδείγματος χάρη, βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία που φύνουν και από την άλλη, και αυτό οδηγεί βέβαια στην ενδυνάμωση των ηγετών, στην άμεση και αδιαμεσολάβητη σχέση του ηγέτη με το λαό. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις και στο τι σημαίνει πολιτική σήμερα και στο πώς ασκείται η δημοκρατία και βέβαια τι σημαίνει η αριστερά. Είναι μεγάλα και πολλά τα θέματα, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η αίσθηση του ρίσκου, η οποία τώρα ενδυναμώθηκε με τις δύο τεράστιες απρόβλεπτες κρίσεις. Το 2008 την κρίση
αρχικά την χρηματοπιστωτική που έγινε μετά τεράστια οικονομική και πολιτική. Και στη συνέχεια και την πανδημία. Βεβαίως. Τώρα με την πανδημία. Έχουμε πει δηλαδή μια περίοδο που δεν μπορούμε πια να. Δεν είναι προφανές το τι υπάρχει απέναντί μας. Μικρό διαλυματάκι, συνεχίζουμε. Στο κόκκινο. Το μεγάλο κόλπο με το μαύρο χρήμα. Αυτή την Κυριακή στο ντοκουμέντο. Αντί να ζητάνε τα κλεμμένα, καθαρίζουν τους κλέφτες. Ποια τράπεζα πρωταγωνιστεί στο μεγάλο φαγοπότη. Ακόμα, η μόρια της ντροπής και η επιτελική διαχείριση του μίσους. Και μαζί το Ντόκβιλ, ανεμογεννήτριες και στην Ακρόπολη. Γιατί και αυτή την Κυριακή υπάρχει ντοκουμέντο. Art and Talks, στο μυαλό του καλλιτέχνη. Από τις 10 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Exile Room παρουσιάζουν μια εβδομάδα ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στο γοητευτικό σύμπαν της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντισυμβατικά πορτρέτα ιδιοφυών, όπως ο Έντουαρντ Μουνκ και ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, από δημιουργούς όπως η Ανιές Βαρντά και ο Τζακ Χαζάν. Θερινός κινηματογράφος Λαΐς, Μετρό Κεραμικός. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. .5 και 5 στο κόκκινο. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, έρθαν η ώρα μας, τέταρτο μέρος, τέταρτο μισάωρο δηλαδή. Και βεβαίως θυμίζω την δυνατότητα που έχουμε. Ιστορία και δικαιοσύνη, ένα βιβλίο με δοκίμια επιμέλειας του Γιώργου του Κόκκινου, του αγαπημένου μου φίλου και πρώην συμμαθητή Παναγιώτη Κιμωρτζή και του Μάρκου του Καρασαρίνη. 1055 γράφεται, αφήνεται κενό, όνομα, τεπώνυμα, τη λέξη βιβλίο και το στέλνει στο 54045. 2-10-32-17-7-7-7. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Κώστα τον Δουζίν, αγαπημένο φίλο και σύντροφο, και αναλύουμε αυτά που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και στη συνέχεια αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Και ο Κώστας έχει μπει από την πίσω πόρτα ήδη σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το τι σημαίνει κόμμα σήμερα, τι σημαίνει κόμμα στον 21ο αιώνα. Μια κουβέντα μόνο σε σχέση με την Ελλάδα του σήμερα για να μπούμε στην κόμμα του αύριο. Αυτό το έχουμε έναν χρόνο, 1,5 χρόνο αυτής της διακυβέρνησης, Κώστα, μπορούμε να, συμψηφίσουμε ή εν πάση περιπτώσει να συναποφασίσουμε εμείς για το τι ακριβώς έχουμε απέναντί μας. Εμείς τώρα λες οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι απέναντι από αυτή την ιστορία, η οποία είναι ένα μόρφωμα, έχω την αίσθηση, που ούτε την παλιά Νέα Δημοκρατία μας θυμίζει. Καλά, την ΕΡΕ δεν τη θυμίζει. Τη θυμίζει ως κομμάτι την ΕΡΕ, τώρα που το λέω. Διότι αυτό το κομμάτι το ακροδεξίο ήταν πάντα μέσα. Τώρα ξαναβγήκε μπροστά, έχω την αίσθηση. Απλώς ξαναπήρε τη θέση του. Αλλά σίγουρα δεν έχει να κάνει με την Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή και τα λοιπά. Του Καραμαλή εννοώ, του senior. Ξαναβγήκε μπροστά, έχει απολύτως δίκιο, αλλά πάλι σε σχέση με αυτό που είπα πριν, νομίζω ξαναβγήκε μπροστά όχι τόσο πολύ με τον σκληρό και χυδαίο αντικομμουνισμό του, παρότι υπάρχει βέβαια και αυτός, κυρίως με την επίθεση προς τους άλλους, τους περίεργους, τους ξένους, τους μορδευτερούς, αυτούς οι οποίοι είναι δυνατόν, ας πούμε, να υποσκάψουν την εθνική μας υπόσταση. Αυτό είναι ακροδεξιό, είναι ακριβώς η ακροδεξιά, η μεταμοντέρνα, θα λέγαμε, όπως εμφανίζεται και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Και στην Ιταλία με τον Σαλβίνι. Η Ιταλία είναι δίπλα μας που έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο Σαλβίνι και μια νεοφασιστική οργάνωση, ας πούμε, στην Ιταλία να είναι στην εξουσία. Μια Ιταλία, μια Ιταλία με τη συγκεκριμένη παράδοση, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Πολύ, πολύ, πολύ κοντινή στη δικιά μας. Πολύ μαχητική, αριστερή, κομμουνιστική παράδοση, βέβαια. Λοιπόν, πώς να το πούμε αυτό το μόρφο. Καταρχάς, να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι το πολύ περίεργο, συγκρίνοντας και με τη Βρετανία που την ξέρω εγώ, ότι σε όλον τον δυτικό κόσμο η πανδημία, η τελευταία και η πιο πρόσφατη και η πιο μεγάλη κρίση που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο κόσμος όλος και η Δύση βέβαια και η Ευρώπη,
γύρισε πίσω στον δημόσιο διάλογο, αλλά ακόμα και στις δημόσιες πολιτικές, μία σειρά από αξίες και θεσμούς, τις οποίες ο νεοφιλελευθερισμός, ο κυρίαρχος νεοφιλελευθερισμός, τις είχε απορρίψει. Το κράτος, παραδείγματος χάρη. Το κράτος με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά, την παιδεία, την υγεία. Τη σημασία της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εμείς και όχι μόνο του εγώ, για να μπορέσουμε ακριβώς να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους. Τη σημασία των ταπεινών επαγγελμάτων, των κακοπληρωμένων, των ανθρώπων που κάνουν το security, που γεμίζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ κτλ. Τα έφερε όλα αυτά πίσω. Και μεγάλοι τώρα δεξιοί οργανισμοί και μέσα, ας πούμε, άρχισαν να φοβούνται ότι μήπως αυτό το πράγμα και η παρέμβαση στην οικονομία που στη Βρετανία είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή θα λέγαμε 5-6 φορές μεγαλύτερη από αυτή που έκανε και την οποία κάνει ο Μητσοτάκης εδώ, θα αλλάξει πιθανόν και την ιδεολογία του κόσμου. Εκεί λοιπόν είναι νομίζω και μια χαραμάδα έτσι, ελπίδας, φωτός που θα έβλεπα, διότι ο κόσμος ξαφνικά κατάλαβε στη ζωή του, στις ανάγκες της καθημερινότητας στη διάρκεια της πανδημίας, πόσο σημαντικά ήταν αυτές οι αρχές και αυτοί οι θεσμοί, οι οποίοι είχαν πλήρως απαξιωθεί την προηγούμενη περίοδο. Και το κατάλαβε όχι επειδή το λέγαμε εμείς οι αριστεροί ή το λέγανε ξέρω εγώ, κάποιοι διανόμοι, το κατάλαβε στη ζωή του. Και επομένως εκεί υπάρχει μια χαραμάδα ότι αυτές οι αξίες που είναι αξίες της αριστεράς, που είναι θεσμοί που φτιαχτήκανε το κοινωνικό κράτος μέσα και από τους αγώνες των αριστερών και των συνδικάτων κτλ. Στη διάρκεια στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα, ξαναγυρίζουν. Στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Οπότε αυτό θα έλεγα για τον Μητσοτάκη. Ότι ο Μητσοτάκης με έναν περίεργο τρόπο δεν ακολούθησε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία αναγνώρισαν στην πράξη τουλάχιστον και πιθανόν μόνο προσωρινά τη σημασία της κρατικής παρέμβασης και των δημόσιων αγαθών. Δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε. Έβαλε τον κόσμο να χειροκροτάει για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στην αρχή της σύστημα υγείας και γι' αυτό έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο δεύτερο μεγάλο success story. Είχαμε το success story του Σαμαρά, τώρα είχαμε το success story του Μητσοτάκη, το οποίο το διατυπάνησε στην Αγγλία κάθε τόσο. Πληρώνανε και στον Καναδά ακόμα. Πληρώνανε διαφημίσεις για να πούνε πώς η Ελλάδα ήταν το πιο πετυχημένο κράτος στην πανδημία με την μείωση των κρουσμάτων κτλ. Και κοιτάξτε που βρισκόμαστε τώρα. Μια άλλη αποτυχία. Μια άλλη αποτυχία που δείχνει νομίζω ότι όταν ο ιδεολογικός και θεωρητικός οπλισμός είναι προβληματικός, κάποια στιγμή και στην πράξη θα φανεί αυτό και τότε θα αρχίσει μια αντίστροφη πορεία και νομίζω ότι αυτή έχει αρχίσει. Αλλά να πω ένα τελευταίο που θα να συνδυάσω με αυτό που έλεγα πριν, την γενικότερη ανάλυση περί μεταβατικής περίοδου. Θεωρώ ότι την επόμενη περίοδο, το θεωρώ, είναι δική μου άποψη, δεν μπορώ να το αποδείξω και είναι και πιθανό να μην συμβεί. Την επόμενη περίοδο, αυτή η μεγάλη περίοδο των αντιστάσεων που ξεκίνησε το 2008, 2009, 2010 και οδήγησε μέχρι και στο Occupy Wall Street στις ΗΠΑ, το είμαστε το 99% που έγινε και σύμφωνα με τους άντες, θα οδηγήσει σε ένα νέο μεγάλο κύμα αντιστάσεων και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Και εκεί νομίζω ότι είναι σημαντικό κανείς να προετοιμάζεται γι' αυτό. Προφανώς η κυβέρνηση άρχισε να προετοιμάζεται, περνώντας διάφορους νόμους για περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών, των συναθρήσεων, την αύξηση των δυνάμεων της αστυνομίας, αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο, νομίζω, η οποία θα είναι εξαιρετικά δυναμική. Από τα κάτω θα γίνονται οι κινήσεις, όχι πια από τα πάνω. Και το τι θα κάνει το από τα πάνω, δηλαδή τα κόμματα, ακόμα και τα δικά μας τα αριστερά, θα σε ένα μεγάλο βαθμό καθορίσει προς τα που θα πάμε πολιτικά σαν κοινωνία. Κώστα, η ιστορία της ακροδεξιάς έχει μια τεράστια ουρά σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. 7 του Οκτώβρη περιμένουμε να λήξει ένα πολύ συγκεκριμένο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας, με έναν, θέλουμε να πιστεύουμε, εκοφαντικό, θέλουμε να ελπίζουμε με έναν εκοφαντικό τρόπο. Όμως αυτό το πράγμα και με βάση όλες αυτές τις μετακινήσεις και αλλαγές που προφανώς ζώντας σε μια ρευστή εποχή θα υπάρξουν, ποια μπορεί να είναι η πορεία της, πιστεύεις, ως χώρος, ως αντίληψη, ως άποψη της ακροδεξιάς? Ναι. Κοίταξε να δεις, πρέπει να παραδεχτούμε εδώ πέρα ότι δυστυχώς η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη και σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα είχε μια μεγάλη επιτυχία. Μια μεγάλη επιτυχία η οποία δεν ήταν τόσο πολύ
η ανάδειξη μορφωμάτων ακροδεξιών με μεγάλα εκλογικά αποτελέσματα και πιθανόν και κυβερνητικές επιτυχίες, όπως έγινε βέβαια σε αρκετές χώρες. Αλλά αυτό που πέτυχε τον εκκίνησε ολόκληρο το πολιτικό σπέκτρουμ, ολόκληρη την πολιτική συζήτηση, ας πούμε, την κλίμακα της συζήτησης προς τα δεξιά. Αυτό που λέγαμε δηλαδή πριν, που συζητούσαμε και για τη Νέα Δημοκρατία, για το πώς ξαναβγήκαν τα ακροδεξιά της χαρακτηριστικά πιθανόν με νέες προβιές, ας πούμε, και με νέα χαρακτηριστικά, είναι και αποτέλεσμα ότι η άνοδος της ακροδεξιάς και η εν μέρη επιτυχία της ακόμα και εκλογική πίεσε τους δεξιούς προς τα ακροδεξιά. Το είδαμε πιο χαρακτηριστικά βέβαια στην Αγγλία με εκείνο το γελίο υποκείμενο των Φαράζ, ο οποίος ξεκίνησε σχεδόν μόνος στην αρχή πριν από 10 χρόνια την ιστορία να γίνει δημοψήφισμα και να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Μεγάλη Βρετανία, και το οποίο το πέτυχε. Αλλά πώς το πέτυχε? Επειδή οδηγήθηκε, αναγκάστηκε να οδηγηθεί το συντηρητικό κόμμα σε αυτή τη θέση, παρότι ήταν το κόμμα το οποίο ήταν το πιο φιλοευρωπαϊκό στην διάρκεια, ας πούμε, της συμμετοχής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ακροδεξιά. Ότι χοντρικά είναι δυνατόν να μπολιάζει, να δηλητηριάζει, να μπολιάζει με δηλητήριο τον πολιτικό λόγο, τον δημόσιο διάλογο, αλλά ακόμα και τα πολιτικά κόμματα, και μετά να σου βγαίνει με την ειδική του μορφή σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κόμμα, σε κάθε χώρα, οι απόψεις αυτές μέσα πια στον θεσμικό χώρο, στο συνταγματικό τόξο, να πούμε, της πολιτικής ζωής. Πάμε λίγο λοιπόν και εις τα καθ' ημάς, διότι φαντάζομαι ότι είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς απασχολεί, δεν είναι τωρινή ιστορία. Η άποψη είναι γνωστή, αλλά και να την πάμε να τη δούμε. Μιλώντας για τον 21ο αιώνα, μιλώντας για ένα κόμμα που καλείται και πάλι να μπει σε μια διαδικασία τροχιάς προς την διακυβέρνηση, δεν λέω προς την εξουσία, αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, έχουμε να δούμε μπροστά μας, ή μάλλον θέλουμε να δούμε μπροστά μας, ή μάλλον με μια περιέργεια βλέπουμε μπροστά μας την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, αλλά και ποιες είναι οι προτάσεις από τη μεριά σου? Κοίταξε, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι, νομίζω, δεν είναι εκτιμήσεις, είναι μια περιγραφή του σκηνικού. Λιγάκι απ' έξω εγώ την κάνω, γιατί ήμουν στο Λονδίνο μέχρι τον Αύγουστο και επομένως δεν ήμουν ενεργά αναμειγμένος, ας πούμε, στην κομματική ζωή. Ήταν λοιπόν μια, πρέπει να πω, βαθιά στεναχώρια για το πώς με την έναρξη της πανδημίας, ενώ πριν την πανδημία, αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει εγώ και άλλοι, ήταν ότι η ΙΤΑ οδήγησε από τη μια πλευρά σε μια αγανάκτηση, ακόμα και ένα θυμό, αλλά και σε ένα πάθος, σε μια αποφασιστικότητα του κόσμου, των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουμε μπροστά, να αμυνθούμε αυτά που πετύχαμε τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να προχωρήσουμε πιθανόν σε μια δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε πραγματικά εκείνη την περίοδο, να σου θυμίσω, και το φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε, νομίζω, τον Οκτώβριο. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, αρχές Οκτώβριο, ναι, ναι. Ναι. Και στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, τη μεγάλη εκδήλωση του Τσίπρα, υπήρχε πραγματικά ένας ενθουσιασμός και μάλιστα μας είχε κάνει σε πάρα πολύ κόσμο εντύπωση ότι ο κόσμος αντέδρασε όχι με μια μελαγχολία μόνο, υπήρχε και αυτή η κατήφια και η στεναχώρια, αλλά αντέδρασε, ας πούμε, θετικά. Αυτό τελείωσε με την πανδημία και οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση στην οποία όλοι θα την έχετε δει. Το ονόμασε κάποιος, νομίζω, ίσως ο φίλος μας και συντοπίτης μας, ο Θοδωρής Οδρίτας, στο Μαύρο Αύγουστο. Στον οποίο γινόντουσαν επιθέσεις από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά, ούτε ξέραμε ακριβώς ποιες ήταν οι πλευρές, και δεν γινόταν καμία πραγματική συζήτηση. Διότι εάν εσύ υποστηρίζεις, ας πούμε, ότι πρέπει το κόμμα αυτό να γίνει κεντροαριστερό και να είναι ακόμα εναλλαγή στην κυβέρνηση, όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, ή εγώ υποστηρίζω ότι όχι, πρέπει να παραμείνει στις ιστορικές του καταβολές και από πλευράς συλλογικότητας, που ήταν ιστορικά ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχτηκε σαν ένα συντονισμός, μια συμμαχία πολλών κατευθύνσεων, μια πληθυντική αριστερά, ας πούμε, και βέβαια με εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες. Είτε η δική σου άποψη, η δική μου άποψη, η οποιαδήποτε άλλη άποψη μπορούσε να υπήρχε, νομίζω είναι απολύτως δόκιμη. Έπρεπε να, και πρέπει να μπει σε μια συζήτηση
Και ελπίζουμε, αυτή είναι η λογική, ας πούμε, του διαλόγου διαλεκτικής, ότι κάποια καλά επιχειρήματα θα επικρατήσουν. Αλλά και να μην επικρατήσουν αυτά που είναι τα δικά μου επιχειρήματα, στο μέτρο που είχα τη συμμετοχή στο διάλογο, που άκουσα τους άλλους, με ακούσανε και δεν πιστέψανε εμένα, να υιοθετήσουμε την άποψη η οποία θα επικρατήσει. Αυτό δεν γινόταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ανάγκη να γίνει τώρα. Ελπίζω ότι με τις αλλαγές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο ανθρώπινο προσωπικό της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος, θα υπάρξει μια τέτοια αλλαγή, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος κάτι περισσότερο. Ότι αυτή τη στιγμή, παραπάνω δηλαδή από την αλλαγή των προσώπων, το θέμα δεν είναι μόνο η αλλαγή των προσώπων, η οποία γενικά, εγώ τους ξέρω τους περισσότερους συντρόφους, είμαστε μαζί στην Βουλή την προηγούμενη περίοδο, εξαιρετικά παιδιά και τα νεότεροι σύντροφοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη πάλι ιδεών. Αυτή η ασάφεια, η ανασφάλεια στην οποία μιλούσα πριν, αυτή η έλλειψη αγκυροβολίου μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να πούμε, να, εμείς αυτό είμαστε, αυτό είναι αριστερά, αυτό πρέπει να κάνουμε και να μπορέσουμε μετά σιγά σιγά να το εφαρμόσουμε. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε από το καβούκι μας και εσωτερικά και δημόσια και να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια στιγμή στην οποία, όπως έλεγα πριν, έχουν έρθει πάλι στην επιφάνεια μερικές από τις ιδέες της αριστεράς μέσα από την εμπειρία της πανδημίας και της απάντησης των κυβερνήσεων σε αυτήν και των κοινωνιών κυρίως βέβαια, και φοβάμαι ότι τελικά και τη χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Και ενώ γράφουν οι Financial Times και το Adam Smith Institute, που είναι η καρδιά, ας πούμε, του νεοφιλελευθερισμού σε όλο τον κόσμο, γράφουν ότι κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς έπρεπε να πάρουμε αυτά τα μέτρα, να μην μείνουν και πολύ, να μην αλλάξει η ιδεολογία του κόσμου και να νομίζει ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι κράτος και όχι αγορές. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά τα πράγματα, εμείς σε έναν βαθμό τυρβάζαμε περί πολλών και άλλων. Ομφαλοσκοπούμε. Σε έναν βαθμό. Δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ, γιατί νομίζω, ελπίζω μάλλον, ότι τελείωσε αυτή η περίοδο. Και από εδώ και μπροστά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε προφανώς για το πρόγραμμα, αλλά και πάλι να σου πω το πρόγραμμα. Καλό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είχαμε το Μένουμε Όρθιοι 1, το Μένουμε Όρθιοι 2, είχαμε διάφορες προτάσεις συγκεκριμένες για αυτή την περίοδο. Αλλά έτσι όπως έχουμε τα πράγματα, δεν θα είμαστε εμείς η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, την άμεση επόμενη περίοδο. Επομένως, ναι, μεν καλό είναι το πρόγραμμα, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε και να δημοσιοποιούμε, να βγάζουμε έξω στον κόσμο το όραμα που έχουμε, το όνειρο που έχουμε, τον ορίζοντα τον οποίο βλέπουμε και θέλουμε να πάμε. Για να εξηγούμε στον κόσμο τι είδους διαφορετικά πράγματα, διαφορετική κοινωνία εμείς φανταζόμαστε και ευαγγελιζόμαστε. Διότι τα προγράμματα είναι καλά, αλλά προφανώς το ένα πρόγραμμα έχει σημασία και μάλιστα με είναι λεπτομέρειες, μόνο όταν είσαι κοντά στην ανάληψη της διακυβέρνησης και ακόμα και τότε δηλαδή πάλι η διακυβέρνηση, οι ανάγκες, οι ισορροπίες των στιγμών θα αποφασίσουν την υλοποίηση με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί. Ενώ η πάλη των ιδεών είναι κεντρική, είναι σημαντικότατο αυτή τη στιγμή να την ανοίξουμε σε όλα τα επίπεδα. Εμείς το Ινστιτούτο που λαδιάς προσπαθούμε να το κάνουμε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να το καταλάβει και ο κόσμος αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την αριστερά στον δημόσιο χώρο. Τα κόμματα του 20ου αιώνα ήταν κόμματα που είχαν παραλληλιστεί με τα εργοστάσια. Ήταν δηλαδή μαζικά, συγκεντρωτικά, πυραμιδωτά όπως είπα πριν. Σήμερα έχουν γίνει περισσότερο σαν κόμματα εταιρείες. Και μερικές είναι τηλεοπτικές εταιρείες, ας πούμε ο Μπερλουσκόνη το έχει κάνει τελείως ξεκάθαρο αυτό, άλλες είναι εταιρείες επικοινωνίας. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που βγαίνει από την παράδοσή μας και νομίζω ότι θα μπορέσει να μας ενδυναμώσει πάλι σαν κάτι ελαφρά διαφορετικό στο πολιτικό σκηνικό, που σημαίνει κόμματα δημοκρατικά, συμμετοχικά, όπου οποιοδήποτε έρθει στη διεύρυνση για την οποία όλοι μιλάμε και όλοι την θέλουμε, θα έχει κάτι να κάνει. Δεν θα πει στο κόμμα απλώς για να λέω ότι είμαι κομματικός, διότι μια μεγάλη συζήτηση που έγινε στην τέχνη, όπως ξέρεις, είναι κατά πόσο κάτι είναι το τέχνης επειδή βρίσκεται σε ένα μουσείο ή σε μια γκαλερί, ή αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι εντός εγωγικών αντικειμενικά κριτήρια μέσα από τα οποία
θα πούμε ότι είναι έργο τέχνης. Λοιπόν, για μας δεν είμαστε αριστεροί απλώς επειδή είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε αριστεροί γιατί έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σκέψης, λειτουργίας και συντροφικότητας. Άρα, Κώστα μου, πόσο επίκαιρο ή πόσο ανεπίκαιρο, για να, το, να είμαι και λίγο προβοκάτορας, είναι το 2020 το κόμμα Νέου Τύπου? Εγώ το έχω πει κόμμα Νέου Τύπου. Έτσι, γιατί... Γι' αυτό το λέω. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, το κόμμα Νέου Τύπου είναι το κόμμα του Λένιν. Ναι. Και το οποίο μπορεί να ήταν πιο σφιχτό, αλλά χοντρικά έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μεγάλων κομμάτων των αρχών αυτού που λέμε μαζική δημοκρατία, των αρχών του 20ου αιώνα. Δηλαδή, είχε αυτά που σας είπα, τα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως βγαίνουν ακριβώς μέσα από την κοινωνική και εργασιακή διαδικασία. Όπως η κοινωνική διαδικασία ήταν συγκεντρωποιημένη στα εργοστάσια κτλ., έτσι και είχε μέσα της, ας πούμε, το management, το οποίο είχε πυραμιδωτή μορφή, έτσι γινόταν και το κόμμα με ανάλογα χαρακτηριστικά. Με τη πυραμιδωτή του μορφή, ένα γιγαντισμό που είχε και τη σημασία βέβαια στα ανώτερα όργανα. Τώρα τα όργανα σε έναν βαθμό έχουν περιθωριοποιηθεί και έχει πάρει πολύ μεγάλη σχέση ο ηγέτης. Διότι εάν οι ενδιάμεσοι θεσμοί αρχίσουν να υποχωρούν, όπως γίνεται και με τα κόμματα, δηλαδή οι ενδιάμεσοι θεσμοί ανάμεσα στους πολίτες και στην πολιτική διακυβέρνηση και την εξουσία. Όταν αυτά αρχίζουν να υποχωρούν, να φθήνουν, όπως έγινε με τα κόμματα, και αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει σε αυτό καμία διαφορά. Όλα τα κόμματα παντού φθήνουν. Μόνο 3% των ενεργών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλη κομμάτων. Φθήνουν λοιπόν. Όταν φθήνεται, αυτό γίνεται, τι γίνεται αυτόματα, ανεβαίνει η σημασία του ηγέτη, της ηγετικής ομάδας και αδημοσιολάβει τη σχέση ηγέτη και λαού. Απάνω εκεί το παίζει και ο Μητσοτάκης που τον λέμε Μωυσή κτλ. Δεν ξέρω αν το έχουν πει οι πολιτικοί του επιστήμονες και οι επικοινωνιολόγοι, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό των κοινωνιών. Για την Αμερική λέμε η Αμερική, λέμε ο πρόεδρος Τραμπ. Για την Αγγλία λέμε ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μακρόν για τη Γαλλία. Και αυτό δεν είναι πια μόνο απλώς ο ανώτατος πολιτιακός ή κυβερνητικός άρχοντας, είναι ένας σημαντικά διαφορετικός τρόπος οργάνωση των κοινωνιών. Που αυτή βέβαια μας δίνει και την ελπίδα, για να τη δώσω πάλι στην ελπίδα. Αυτή η υγροποίηση, αυτή η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ο εξατομισμός κτλ. Στην οποία στηρίζεται αυτή η άμεση σχέση ατόμων πολιτών και ηγετών, χωρίς την διαμεσολάβηση θεσμών στο κέντρο, κομμάτων, εκκλησιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των άλλων θεσμών, αυτό οδηγεί επίσης σε μια μεγάλη αστάθεια, η οποία το 2010, 2011, 2012, 2013 σε όλο τον κόσμο έφτιαξε αυτές τις τεράστιες αντιστάσεις που είχαν και κάποια πολιτικά αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά πασοκοποιήθηκαν όλα τα μεγάλα σοσιαλιστικά κόμματα, δηλαδή καταστράφηκαν, με το δικό μας το Πασόκ πρώτο που έδωσε και το όνομά του σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε δηλαδή, γίνανε οι πολιτικοί σεισμοί που λέγαμε, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς προς τα κεντροδεξιά βέβαια πήγανε. Βέβαια, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πια και η συσαφής δυνατότητα, η προβλεπτή δυνατότητα να έχουμε μια νέα μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο μετά την επόμενη και από ό,τι προβλέπεται πολύ μεγαλύτερη οικονομική κρίση, και αυτή μπορεί να είναι δυστυχώς να γίνει ανεξέλεγκτη. Και εδώ είναι μεγάλη και η ευθύνη της αριστεράς να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ακριβώς να εκφράσει αυτή την ανησυχία και αν προχωρήσουμε σε τέτοιες μορφές φαινόμενα να μπορέσει να τα καναλιζάρει πίσω πάλι στο δημοκρατικό και κοινωνιστικό δρόμο. Κώστας Ζουζίνας μαζί μας. Κώστας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε συντόμως, όπως φαίνεται θα έχουμε συνέχεια λόγους για να τα λέμε.